Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Εμείς, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη των εργατικών σωματείων. Η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας χτυπάει το ίδιο, είτε είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, είτε μισθωτοί εργαζόμενοι. Έτσι κι εμείς, έχοντας κοινά συμφέροντα, θα πρέπει να έχουμε και κοινούς αγώνες. Το ίδιο μετράμε, συνάδελφοι, ευρώ το ευρώ όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το ίδιο καρδιοχτυπάμε όταν έρχεται ο λογαριασμός της ενέργειας με την πολύχρωμη ακρίβεια. Την ίδια αγωνία έχουμε μαζί με τους εργαζόμενους για την αναδουλειά στα μαγαζιά μας και για την ανεργία που θερίζει. Η επίθεση στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα είναι ολομέτωπη. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δεσπίζει την απαράδεκτη τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες και βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους. Με τη συνεχή υποβάθμιση του δημόσιου νοσοκομείου, κάνοντας την πρόσβαση στην υγεία προνόμιο για λίγους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από 1η Μαρτίου του 2024, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν ρυθμίσει ή ξοφλήσει τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ, είναι ανασφάλιστοι. Με το νέο αντεργατικό νόμο Γεωργιάδη, που θεσπίζει τη 13 ώρη εργασία, λες και σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Συνάδελφοι, η κατάσταση σήμερα στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι τραγική. Μία βόλτα σε μία λαϊκή γειτονιά είναι αρκετή για να καταλάβει οποιοδήποτε ότι τα μικρά καταστήματα, ή πάλι ποτέ ραχοκοκαλιά της οικονομίας, φυτοζωούν. Σε πολλές περιπτώσεις με μηδενικό ζήτα στο τέλος της ημέρας και είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο. Βέβαια για την κυβέρνηση, οι βιοπαλαιστές ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φοροπηγάδες και ήθελαν να φέρουν την κοινωνική δικαιοσύνη με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως λέγανε. Οι δικαιολογίες τους όμως δεν πείθουν κανένα. Ο αυτοαπασχολούμενος σήμερα έχει πείρα και γνώση και από αυτή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που νομοθέτησαν αντιλαϊκούς νόμους ή πάτησαν σε προηγούμενους νόμους για να εφαρμόσουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που μοναδικό στόχο έχει την εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν εφαρμόστηκε άλλωστε η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, το τέλος επιδεύματος και άλλων πολλών. Ή μήπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έφερε το ένα μετά το άλλο τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, δημιουργώντας το περιβόητο μαξιλάρι των 37 δις ευρώ, τα οποία πλήρωσε με το αίμα και τις θυσίες του ελληνικός λαός. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τώρα είναι ώρα περισσότερο από ποτέ για μαζικοποίηση και ενταδικοποίηση των αγώνων μας. Καλούμε τους συναδέλφους μας σε κλείσιμο των μαγαζιών μας και συμμετοχή στην απεργία που καλούν τα εργατικά σωματεία στις 28 Φλεβάρι, ημέρα συμπλήρωσης ενός χρόνου από το έγκλημα στα Τέμπη. Διεκδικούμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του απαράδεκτου τέλους επιτιδεύματος χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης για τους βιοπαλαιστές επαγγελματίες, αγρότες και εργάτες. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θέσπιση ακατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού. Δημόσια, δωρεάν, υγεία και παιδεία για τα παιδιά μας. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και ο αγώνας μας θα είναι μαζικός. Ευχαριστώ.